Σας έτυχε να πάρετε όλες από μία κάνα κόκκινο δωμάτιο? Ναι, ναι, τρεις κοπέλες. Και λέω, θα καλέσω τον Κόρκα γιατί νιώθω άλλο με τον Κόρκα. Και θα ήθελα και μια συμβουλή σου. Βασικά θα ήθελα να δω πώς βλέπεις κάποια πράγματα. Για πες μου. Πες μου, ιδανικά, με ποιον θα έκανα ζευγάρι? Ιδανικά. Mm. Με ποιον πιστεύεις ότι ταιριάζω ή έχω χημεία ή... Γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνουμε ίδια πράγματα. Εκτός από μένα εννοείς. Άμα θες βάλει και σένα. Εκτός από μένα δεν ξέρω. Ρε γήπα! Δεν ξέρω αν βρούμε άλλο κοντά, αλλά ο μικρός όντως έχει φασολά, είναι μικρός. Mm. Οπότε στο... Αυτό, και εγώ ναι. Πιστεύω ότι είναι πολύ όπως είναι το δωμάτιο. Δεν ξέρω. Και ο Τζέισον, δεν ξέρω, είναι καλό παιδί. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα ταιριάζεται στο αστί. Δεν παίρνει εύκολα ο πλάκα. Ενώ... Το ξέρω. Ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, ας πούμε. Το έχω πει ότι το να προσέχω τα λόγια μου, γιατί έχω και χιούμορ και μιλάω και κάνω, με αγχώνει. Ναι. Δηλαδή δεν θέλω σοβαρούς ανθρώπους δίπλα μου. Δεν είναι σοβαρός, αλλά είναι, έχει ώρες που του κάνεις πλάκα. Καταλαβαίνεις, δεν είναι όλοι. Εντάξει, όλες, δεν για μπορώ να το μυρίσω. 24 για 7 όπως είμαι εγώ, είναι μόνιμα να γελάμε. Δεν μπορείς όμως να μυρίσεις τα νύχια σου, κατάλαβες. Ναι. Εμένα αυτό με ζωρίζει. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Ρε εσύ, κοίτα. Και ο Μίτσο σίγγλ είναι. Και ωραίο παιδί. Το ξέρω. Και αυτό παίρνει από πλάκα 24-7. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ταιριάζεται τόσο με το Μίτσο. Από ποια άποψη? Επειδή μοιάζω με τη Σοφία. Και όχι. Δεν βγήκε γι' αυτό. Και από αυτήν. Και δεν ξέρω αν ο Μίτσος δηλαδή μπορεί να το κάνει λίγο control όλο αυτό το δικό σου. Γιατί ξέρεις, έρχεσαι και με ένα. Κάπως έχεις ένα φορτίο μαζί. Ο Μίτσος είναι πιο μικρός και. Αλλά θα πηγαίνατε με το Μίτσο. Πιστεύεις ότι το παιδί μου που το έχω δηλώσει είναι εμπόδιο για κάποιους εδώ πέρα? Για κάποιους πιστεύω είναι, ρε. Σίγουρα. Θες να μου πεις για ποιους? Δεν ξέρω αν είναι για κάποιους, αλλά και εγώ, άμα με ρώταγες όταν είμαι 22 χρονών, αν είμαι. Ναι. Σου λέγα, γι' αυτό σου λέω. Παρ' όλα αυτά ήταν θετικός, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Για τον πρόεδρο μου δεν σου λέω ότι είναι θετικός. Αλλά εγώ στα 22 με ρώταγες τέτοια πράγματα, θα το θεώρησα ότι θα τρόμαζα. Ναι. Και εγώ. Και στα 25 θα τρόμαζα. Και εγώ, σαν άμα βάλω. Και στα 25 δεν είναι όχι. Τώρα έχω αλλάξει γιατί το έχω δει, έχω δει εμπειρίες, έχω κάνει για πράγματα άλλα. Αλλά πιο μικρός θα ήταν λίγο τρομακτικό. Ο μόνος που έχει πει ότι δεν, στην ουσία δεν, έχεις πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα από το είναι ο πρόδρομος και εσύ. Ναι. Μου είχες πει ότι εμένα θα μου άρεσε να έχει άλλο ένα παιδί έτοιμο του τύπου, να μπορώ να το μεγαλώσω κλπ. Και αυτό είναι ωραίο. Στην έξω ζωή δεν αντιμετωπίζω προβλήματα με το παιδί. Σε όλους το λέω, δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά εδώ πέρα νιώθω ότι κάποιοι προβληματίζονται. Εσύ, κάποιοι είναι και πιο μικροί, ναι. Κάποιοι είναι τελείως ο Μπελετιό κλόουν και βρήκαμε και τον κλόνο του, τον Γκρις. Οπότε αυτή την κατηγορία δεν ασχολείσαι καν. Ο Αναστάσης δεν νομίζω να έχει θέμα, αλλά είναι... Α, τελείωσε ο χρόνος μας. Θα το ξαναπούμε όμως. Ναι.